Η μεγαλύτερη ετήσια πράσινη γιορτή της Μακεδονίας είναι γεγονός. Για πέμπτη συνεχή χρονιά είμαστε εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, στην μεγάλη αυτή πλατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να γιορτάσουμε μαζί την ηλεκτροκίνηση, να γιορτάσουμε το μέλλον της αστικής κινητικότητας, αλλά και της προστασίας των περιβάλλοντων. Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ την Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και της Μακεδονίας που κατόρθωσε να κάνει αυτή τη γιορτή θεσμό. Είναι η πέμπτη χρονιά και κάθε χρόνο αυτή η γιορτή γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Και είμαστε εδώ με ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνητα μέσα όλων των ειδών, με drones, για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο, τους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, ότι ξημερώνει μια διαφορετική μέρα. Μια μέρα πιο φιλική στο περιβάλλον, μια μέρα που όλοι μαζί, με συγκεκριμένες δράσεις, με συγκεκριμένες ενέργειες στην καθημερινότητα της ζωής μας, θα κάνουμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, η οποία είναι πια εδώ. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους για την αλλαγή των στόλων των οχημάτων όλων των Δήμων αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ηλεκτροκίνητα οχήματα, προκειμένου να εκπέμψουμε και το μήνυμα ότι ήδη ξεκινάμε από τους φορείς του δημοσίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το μήνυμα για την ηλεκτροκίνηση. Και ταυτόχρονα είμαστε ήδη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δημιουργήσουμε σταθμούς φόρτισης σε όλο το δίκτυο το οδικό της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνει ένα μέσο πολύ πιο φιλικό για όλους τους πολίτες και όλους τους επισκέπτες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, τις εταιρείες, τους χορηγούς μας, αλλά και όλους όσοι σήμερα έχουν κατακλείσει εδώ τη Θεσσαλονίκη για αυτή την πράσινη εκδήλωση, και να δεσμευτώ ότι και τα επόμενα χρόνια το Βολτάρο θα μεγαλώνει, θα συνεχίζει να αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους θεσμούς της πόλης μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόθεση της ηλεκτροκίνησης και της πράσινης κινητικότητας.